Τι είναι η ερώτησή σου, Αντώνιερ? Η ερωτήση μου είναι εξή. Πρώτον, ε, ε, τι, τι ρόλο έπαιξε η στάση του Ρόμπερτ Κέννεντι Τζούλιορ. Δεύτερον, ποια θα είναι η στάση του καθενό σε σχέση με την Ουκρανία. Τρίτον, ποια είναι η θέση του καθενό απέναντι στην Τουρκία και τα F-35. Ε, και τέταρτον, ε, μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε για τα swing Stage. διαβάζοντας το 5.35 σχεδόν καθημερινά, η χάρης νομίζω ότι πάνω από τα μισά, προηγείται. Αν θέλεις μπορώ να δείξω ένα βίντεο. Έχει και το βίντεο ο Αντώνης για, το, για τα swing states. Αντάξει, ναι. ε... απαντήστε σε ό,τι νομίζετε. Ναι, ναι. Για την Ουκρανία. Ε, πιστεύω ότι γενικά η κοινή γνώμη έχει αναδιπλωθεί σε, 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 πιο, πώς να το πούμε, σε λιγότερες ε, περιπέτειες στον κόσμο. Έτσι, γιατί έκαναν πάρα πολλά στρατηγικά λάθη, πάρα πολλά πεδαριώδη με το Ιράκ και, και το, Αφγανιστάν, έφυγαν κακήν κακός και τα λοιπά. τα άφησαν πίσω του συντρίμια, τα, γενικά ε, τα, τα, έκαναν Αυτό το, το έχουν βιώσει. Και επίσης έχουν ξοδέψει και πάρα πολλά χρήματα δημόσιο χρήμα, ενώ έχουν πλουτίσει μερικοί, μερικές αμερικανικέ επιχειρήσεις αμερικανικές με αυτές τις, ε, τις περιπέτειες στον εξωτικό κόσμο. Νομίζω ότι δεν θέλουν να, να εμπλακούν σε τίποτα που να, ε, που να έχει σχέση με πολεμική επιχείρηση. Και ότι θα, θα βρουν έναν τρόπο να, να τελειώσουν την Ουκρανία. Είτε ή Χάρι, είτε ο Τραμπ. Δεν ξέρω πώς. Μπορεί να, να πιέσουν ώστε να δώσει ένα κομματάκι από την Ανατολική. Για να τελειώνουν και όλοι. Δηλαδή αυτό είναι και κάπως... Λογικό. Δεν είναι ωραίο να το, λες, να το λέει κανείς, αλλά όταν ένας πόλεμος κρατάει δύο χρόνια... Ε, δεν, δεν ωφελεί καμιά πλευρά. Κα, Κανεί δεν θέλει τέτοιο πόλεμο. Ούτε η Ρωσία το περίμενε, ούτε βεβαίω η Ουκρανία, άρα κάτι μπορεί να γίνει με αυτό. Αν μπορεί να βοηθήσει ώστε να, να, να κοπεί ας πούμε, ο γόρδιος δεσμό, θα είναι καλό. Ε, έστω και με μία μικρή απώλεια. Ε, όσο για την, για την Τουρκία, φοβάμαι ότι. Το, δεν ξέρω αν το έχουμε ξανασυζητήσει μαζί. Η Τουρκία είναι ένα. Είναι ένα νεκρό βάρο για το ΝΑΤΟ. Ε, αυτό, αυτό οι Αμερικανοί το ξέρουν. Αλλά είναι αργά. Είναι αργά. Είναι πολύ αργά. Δηλαδή, η, 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 η Τουρκία μπήκε στο ΝΑΤΟ υπό το φόβο του κομμουνισμού. Ο φόβος του κομμουνισμού δεν υπάρχει πια. Και μείναμε να είμαστε παγιδευμένοι, ας πούμε, με ένα τεράστιο πτώμα, με τον Αμεδαίο, ας πούμε, του, του Ιονέσκο. Δεν μπορείς να τη διώξεις όμως, γιατί αν τη διώξεις θα εξαγριωθεί. Και θα γίνουν πάρα πολύ άσχημα πράγματα, ενώ στον Ισλαμικό κόσμο. Άρα η γενική Αμερικανική συμπεριφορά είναι το καλόπιασμα. Νομίζω ότι δεν έχουν άλλη λύση. Και εδώ μπαίνουν και τα 35. Διότι η Ελλάδα δεν δεν είναι, δεν είναι, επιθετική χώρα. Δεν, είναι, δεν πρόκειται να, να επιτεθεί σε κανέναν. Δεν είναι απειλή κανέναν. Ενώ η Τουρκία απειλεί. Δεν απειλεί μόνο εμά, που σίγουρα μα απειλεί, ναι. αλλά απειλεί με μεγάλα στρατηγικά σχέδια και με μεγαλοειδεατισμό που έχει σχέση με ολόκληρο τον κόσμο. Άρα. Αυτά που κάνουν νομίζω στην Τουρκία είναι πολύ αντιπαθητικά για μας, αλλά είναι αρκετά απαραίτητα. Η, η Τουρκία έχει και μια παρουσία εκτός Τουρκίας, στρατιωτική. Σε πολλές χώρες. Ε, βέβαια. Δηλαδή είναι μια διεθνής ναι. μεσοδύναμη, ας πούμε. Δηλαδή πιστεύεις Πώς ότι μπορεί να... Να, να την αγνοήσει. Μπο μπορεί να... να δώσει, λέει, τα f τα πέντε. Ναι, μπορεί να τα δώσει, ναι. Okay. Μπορεί να τα δώσει. Μπορεί Αν να τα δώσει. Αν θα τα δώσει. Οπότε μπαίνουμε και, και στη λεγόμενη κούρσα. Έτσι, αυτό που εμάς θα μας, θα μας καθυσύχαζε είναι άλλη τάξη ζήτημα και είναι ο Ευρωστρατός, άλλη, άλλη τάξη ζήτημα, που πρέπει και αυτό κάπως να προωθηθεί έτσι, ως, ως, ως αίτημα, αλλά βεβαίως δεν το θέλουν οι χώρες που βρίσκονται στο κέντρο της Ευρώπης και δεν απειλούνται από κανένα. <στονίτια> Τον θέλουμε εμείς, οι Πολωνίοι, δηλαδή αυτοί που έχουν... Οι Σουηδοί, οι Φιλανδοί, οι Βαρκές που έχουν σύνορα εύθραυστα, α πούμε, και πορόδι. Όπω το βέλιο. Είναι δύσκολο. <laughs> mm. Το οποίο έπεσε δύο φορέ. Λοιπόν, φορές... ε... κατοχές. <laughs> ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο, ε, λίγο αστείο. Τι ρόλο νομίζεις ότι έχει παίξει η παρέμβαση του Elon Musk από τη μία μεριά και της Taylor Σουήτ από την άλλη. <laughs> ε, Εντάξει, αυτά συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο παρότι τους κοροϊδεύουμε. Άμα δείτε, yeah. Αν δείτε τα ψηφοδέλτια, αν δούμε δηλαδή, αν θυμηθούμε τα ψηφοδέλτια των κομμάτων εδώ στην Ελλάδα, έχει μέσα τέτοιου είδους ας πούμε, άτομα ας πούμε, τηρουμένων των αναλογιών έτσι, και του μεγέθους. Έχει την τοπική τέλο SWIFT, έχει τον τοπικό Ιλον Μάσκ κλπ. Ο Elon Musk τώρα είναι, εντάξει, επειδή έχει αυτό το πολύ ψηλό δίκτυο ευφυία, οι άνθρωποι μετά από ένα δίκτυο το λέμε εμεί, α πούμε, που ζηλεύουμε ίσω του υψηλού δείκτε ευφυία, οι άνθρωποι δεν είναι καλά. Αυτό δεν αισθάνομαι καλά. Και εγώ δεν αισθάνομαι καλά. Θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να... να... Είναι τέτοια η απληστία αυτού του ανθρώπου που, που, που ναι, δεν μπορούμε το συλλάβουμε ναι. του, του Μάσκ Δηλαδή, ποιο ξέρει τι προσωπικά, τι, προσωπικά συμφέροντα μπορεί να έχει με αυτή την προσέγγιση. Επίσης, έχει, έχει, και, έχει και αιτήματα έναντι της κυβέρνησης, της οποιασδήποτε κυβέρνησης, γιατί οι εγκαταστάσεις του και γενικότερα τα σχέδια του για την AI είναι τόσο ενεργοβόρα, που χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη παροχή ενέργειας, τρομερή, που είναι οριακά αυτή τη στιγμή. Οι Ρωμαίες Πολιτείες οριακά μπορούν να την εξυπηρετήσουν, αυτή την ενέργεια, που χρειάζονται τα, τα επερχόμενα συστήματα της AI. Και είναι ένα, πιστεύω ότι είναι ένας λόγος, για τον οποίον έχει πλησιάσει το, την, την, την υπόθεση Τραμπ. Γιατί βεβαίως δεν θα, τα, τα συστήματα του δεν θα κινούνται με ολική ενέργεια και με ηλιακά πραγματάκια. Θα θέλει κάτι πολύ βαρύ. Πολύ Βαριά και, και μη καθαρή ενέργεια. Πάντως αυτό που καταλαβαίνω εγώ και από τις μετρήσεις που διαβάζω και από, και από όλα αυτά είναι τίποτα δεν έχει πεχθεί όταν είναι... ε, νομίζω ότι είναι οριακή θα είναι αυτή η. Να, να βάλω...